Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλβανία και συγκεκριμένα στα Τίρανα η δολοφονία δύο αδελφών την παραμονή της πρωτοχρονιάς, με το διπλό φωνικό να φαίνεται να έχει προεκτάσεις ακόμη και στη Θεσσαλονίκη. Μία από τις δύο γυναίκες, η οποία διέμενε στην Καβάλα, πήγαινε σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, από όπου και εξαφανιζόταν συχνά. Η ίδια μάλιστα έλεγε ότι φεύγει για την πατρίδα της. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, οι συγγενείς των θυμάτων κατήγγειλαν στην αλβανική τηλεόραση ότι ο 59χρονος άνδρας, που έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει τους φόνους, εξέδιδε για χρόνια τις δύο γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, τις άφηνε έγκυες και στη συνέχεια πουλούσε τα παιδιά τους. Η μόνη και του δύο μότρων ευόγκελ, εκαμάρ με αεροπλάν, εδε κανίκουρ. Kanik drejt në Selanik dhe për këtë gjë motra ime se i vuri të dyja të punoshin si prostitut. Të dyja mas së saj i lente shtatzane edhe i detyronte që të qiste fëmin mbi 10. Që janë shitur. Po. Janë shitur fëmit. Edhe me të shoqen e vet se kanë qenë të dy motrat e mia, ka qenë ky, ka qenë dhe shoqja, kanë vajtur në Greqi. Kuj nëzirë të motrat e mija në rrugë edhe bëshin këtë pun, ka ngell dhe shoqja këtit shtatzane, e ka shit dhe shoqja këtit një fmi, po me dashin e qiftit. Ο δράστης φαίνεται πως ήθελε να κλείσει μία για πάντα τα στόματα των δύο γυναικών όταν αντιλήφθηκε ότι θα μαρτυρούσαν τα όσα βίωναν εδώ και χρόνια στα χέρια του. Γι' αυτό την τελευταία ημέρα του 2020 με ένα Καλάσνικοφ μπήκε στο διαμέρισμα που έμεναν και τη σκότωσε εν ψυχρό. Ένικος της πολυκατοικίας, χωρίς να θέλει να φανερώσει την ταυτότητά του, δήλωσε τα ακόλουθα. Η υπόθεση η οποία έχει συνταράξει την Αλβανία και διαπιστώσαμε ότι έχει σχέση και με την πόλη της Καβάλας. Η μία εκ των δολοφονημένων έμενε και στην πόλη της Καβάλας. Τι γνωρίζετε εσείς? Όντως, είμαστε κι εμείς σοκαρισμένοι οι ένικοι της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε η μία από τις δύο γυναίκες. Δεν γνωρίζαμε κάτι σχετικό. Μπορώ να πω ότι ήταν μια εξαιρετικά ευγενική κυρία, μια πρόσχαρη κυρία. Κάθε φορά που συναντούσε κάποιον από εμάς είχε τη διάθεση και να συζητήσει κτλ. Δεν είχαμε ακούσει ούτε φωνές ούτε διαπληκτισμούς από το διαμέρισμά της, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς πέσαμε από τα σύννεφα όταν μάθαμε ότι ήταν το θύμα μιας τέτοιας υπόθεσης. Πότε έμενε στην πόλη της Καβάλας συγκεκριμένη? Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι μέχρι και πριν από ένα μήνα την συνάντησα στην πολυκατοικία. Οπότε, από αυτά που μαθαίνουμε και εμείς, έψαχνα μια δεύτερη ευκαιρία για να ξεφύγει από αυτό το γολγοθά τον οποίο περνούσε. Γνωρίζετε αν πήγαινε ερχόταν στην Αλβανία? Από όσο μία φορά που πληροφορήθηκα, που μου το είπε η ίδια, ναι. Πήγαινε στην Αλβανία. Επίσης αυτό που έτυχε να μου πει είναι ότι ξεκίνησε σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, έτσι ώστε να μάθει καλύτερα τα ελληνικά. Τα ελληνικά της ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο, μπορώ να σας πω. Αλλά κάτι παραπάνω δεν μας είπε. Ξέρετε, είχατε ακούσει αν ήθελε να μείνει εδώ για να πήγαινε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, προφανώς, ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Αυτό φαίνεται και από τα συμφραζόμενα, έτσι, δηλαδή και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και το ότι βρήκε ένα σπίτι στην Καβάλα, δηλαδή μακριά από όλο αυτό το οποίο περνούσε. Μάλλον φαίνεται ότι ήθελε να μείνει ότι μόνιμα στην Καβάλα, πιθανότατα να βρει και κάποια δουλειά εδώ πέρα. Όπως είπαμε νωρίτερα, δεν είχατε υποπτευθεί κάτι, δεν είχατε ακούσει κάτι ή δεν σας είχε μυστηρευτεί κάτι? Όχι, δεν υπήρχε. Προσωπικά δεν άκουσα, μένα από πάνω της, δεν άκουσα κανένα διαπληκτισμό. Δεν είδα κάποια ύποπτη κίνηση. Είναι μια κεντρική πολυκατοικία, βέβαια. Μπαίνει και βγαίνει πολλοί κόσμοι γιατί υπάρχουν και γραφεία. Δεν άκουσα κάποια σχετική φωνές, οτιδήποτε άλλο, κάποια ύποπτη κίνηση. Δεν πήγαινε πουδενή το μυαλό μας εκεί. Πραγματικά σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και σοκαριστήκαμε όταν μάθαμε ότι πρόκειται για αυτήν την γυναίκα.
Η μία από τις δύο γυναίκες έμεινε το τελευταίο 1,5 χρόνο σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου στην οδό Βενιζέλου απέναντι από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες των ενίκων της πολυκατοικίας αλλά και της διαχειρίστριας, η μία εκ των δύο θυμάτων έμενε σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο. Η ίδια δεν ήταν τυπική στους λογαριασμούς και στις υποχρεώσεις της, καθώς είχε να πληρώσει κοινόχρηστα τουλάχιστον 6 μήνες. Πολύ πιθανό η άτυχη γυναίκα να έμενε μόνη της στο διαμέρισμα, καθώς οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες φορές δεχόταν επισκέψεις τόσο από το γιο της όσο και από την αδερφή της.